Στο πρωτοσέλιδο του Times, λοιπόν, ΣΥΑ αναφέρουν πως Τούρκοι συνοριοφύλακες ανοίγουν πυρ και σκοτώνουν Σύρους που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα για να περάσουν στην Τουρκία. Η εφημερίδα επικαλείται στοιχεία του Συριακού Παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εδρεύει εδώ στη Βρετανία, το οποίο αναφέρει ότι τους τελευταίους 4 μήνες 16 άνθρωποι έχουν χάσει κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά. Ενώ ένας αξιωματικός της ελεύθερης Συριακής αστυνομίας και ένας Σύρος διακινητής που δρά από την Τουρκία διαβεβαιώνουν την εφημερίδα ότι τα θύματα είναι αρκετά περισσότερα. Και βέβαια οι Times δεν παραλείπουν να σημειώσουν ότι αυτή η αποκάλυψη εντείνει τις ανησυχίες για το κατά πόσο η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εφαρμοστεί νομίμως, κατά πόσο δηλαδή η Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής χώρα για την επιστροφή προσφύγων από την Ελλάδα.